Πολύ δυνατό παιχνίδι έγινε στην Ελιά. Στο 14 η ΑΕΚ μετά το φάουλ του Κοκκινάκη προηγήθηκε 0-1 με την κεφαλιά του Ντελία. Στο 29 ο Ρωμανός απάντησε, πήρε την πρώτη κεφαλιά ο Νιφαντάκης και ο Μεμοτσέλα εκπληκτικό το ανάποδο ψαλίδι του επιθετικού του Ρωμανού, 1-1 για τους γηπεδούχους. Στο 35 ο Κοκκινάκης ήταν εκείνος που έκανε τη σέντρα, η μπάλα δεν απομακρύνθηκε και ο Νικολάου από κοντά έδωσε εκ νέου προβάδισμα 1-2 στην ΑΕΚ, αλλά πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο στο 44 ο Ανιφαντάκης ισοφάρισε σε ένα εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο ανάμεσα σε Ρωμανό και ΑΕΚ στο γήπεδο της Ελιάς. Στο δεύτερο ημίχρονο συνεχίστηκαν οι φάσεις και στο 71 η ΑΕΚ κέρδισε πέναλτι σε χέρι του Κουκάκη. Οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν ότι η παράβαση έγινε εκτός περιοχής. Το χέρι τελικά ήταν εντός περιοχής. Ο κύριος Μαυραντονάκης υπέδειξε το πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε ο Ντελία. Ο Χωματάς απέκρουσε την μπάλα κρατώντας το ισόπαλο 2-2.